Λόγο έχει ο πρόεδρος και διεθνής σύμβουλος της Μαρίνα Ζέας, ο κύριος Κυριακός. Σας ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο για την παρουσία του. Σας εύχομαι να έχουμε όλοι καλό μήνα, γιατί έχουμε και πρωτομηνιά σήμερα. Όταν ο Αντώνης Τελιάτος έφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΣ την πρόταση να μεταφερθεί από τον πόρο, το σαλόνι από τον πόρο στην Αττική και πιο συγκεκριμένα στον Πειραιά, αμέσως θεωρήσαμε ότι η Μαρίνα Ζέας αποτελεί το ιδανικό μέρος, αν όχι το σπίτι του, για τη διοργάνωση μιας τέτοιας έκθεσης. Η Μαρίνα Ζέας, μετά την πλήρη ανακαίνιση το 2004 με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, διαθέτει 670 θέσεις μελισμού για σκάφη έως και 150 μέτρα μήκος για την απαιτούμενη και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για να φιλοξενήσει μια τέτοια διοργάνωση. Ας μην ξεχνάμε ότι λόγω των υποδομών της και του υψηλού επίπεδου υπηρεσιών που προσφέρει, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο άτια οργανωμένες μαρίνες Μεσογείου. Για τις ανάγκες ελιμενισμού των σκαφών της έκθεσης θα διατεθεί η προβλήτα Α. Ήδη γίνονται οι απαραίτητες συνεννοήσεις για τη μετακίνηση των μη επαγγελματικών σκαφών από την προβλήτα, ενώ η δίκη της Μαρίνας είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή για την επίλυση οργανωτικών θεμάτων. Αναφισβήτητα, η μεταφορά της εκθέσης στον Πειραιά και τη Μαρίνα Ζέας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την οργάνωση και σαν διοίκηση του πόρου που τη φιλοξενεί θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία της, αλλά και για την επιτυχία γενικότερα του θαλάσσιου τουρισμού και του ελληνικού γιώτη. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.